Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τέταρτο μέρος της εκπομπής. Στην Κρήτη TV είστε συντονισμένοι. Κρήτη σήμερα παρακαλώ, σήμερα που είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 27. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης μου δυσπιστίας που έχουν υποβάλει, έχουν καταθέσει. Τα κόμματα είναι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστερά. Ναι, είναι αριστερά. Και η Πλεύση Ελευθερία. Και η Πλεύση Ελευθερία. 4,85 βουλευτές, νομίζω. 4,85 βουλευτές. Στη Βουλή ακούγονται διάφορα. Και είναι μια καλή στιγμή τώρα να τα συζητήσουμε και αυτά, αλλά και τα οικογενειακά. Και εδώ θέλω και τα τοπικά. Αυτό λέω και εδώ και τα τοπικά, τα οικογενειακά του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Τι λες? Αμέ. Έχουμε πανεκλογή Δημήτρη Κλαράκη στην Ομαρχιακή. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Επανεκλογή, ξανά γραμματέας, σωστά? Ναι. Ολοκληρωθήκανε οι διαδικασίες για την εκλογή του νέου συντονιστικού της Ομαρχιακής, του συντονιστή της αναπληρώτριας της Βασιλικής Σκιούρπαλης, των υπολείπων μελών του συντονιστικού και προγραμματίζουμε απόψε έχουμε μια συνεδρία για να υπάρξει και πρώτη συνεδρία της Ομαρχιακής σε σώμα για να προχωρήσουμε παρακάτω. Και τώρα, όλο αυτό που είδαμε στο συνέδριο του κόμματος έφερε νέα πρόσωπα, έφερε αλλαγές, έφερε άλλες καταστάσεις στα όργανα. Πήγαμε στο συνέδριο με ένα βασικό σύνθημα, την επανεκκίνηση, την ανασυγκρότηση και την ανανέωση. Τα κάναμε όλα στο Ηράκλειο. Τα 2/3 της Ομαρχιακής είναι πρόσωπα που δεν είχαν συμμετάσχει ποτέ ξανά στο παρελθόν στην Ομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου. Τι λέτε? Άρα υπάρχει μια πολύ σημαντική ανανέωση. Ευελπιστούμε ότι ταυτόχρονα ξεκινάμε για μια ανασυγκρότηση με ανάθεση τομέων εργασίας, θεματικών ενωτήτων σε συντρόφους που θα έχουν σχέση με το αντικείμενο για να αρχίσουμε να παράγουμε και πολιτικά τοπικά θέσεις και επεξεργασίες. Και ευελπιστούμε ότι όλο αυτό και με την παρουσία του Προέδρου που τον περιμένουμε να έρθει αυτό το μήνα θα δώσει μια όθηση και μια επανεκκίνηση, θα ζεστάνει τις μηχανές για την τελική ευθεία προς τις ευρωεκλογές, που είναι ο πρώτος στόχος, μην κρυβόμαστε, είναι μια εθνική κάλπη. Όπου ο στόχος όλου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι μια καλή, όσο δυνατόν πιο δυνατή παρουσία που θα καταδείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε κυβερνητική τροχιά. Κύριε Κλαράκη, τώρα εντάξει, είπαμε, για να κλείσουμε τα της Νομαρχιακής. Ήσυχα κύλησε η εργασία. Οι πολιτικές διεργασίες είναι πάντα ενδιαφέρουσες, ζωηρές και πάντα καταλήγουν συντροφικά, συλλογικά και δημοκρατικά. Προχωράμε όλοι μαζί για την επόμενη μέρα. Δεν μετράνε τα πρόσωπα. Για μένα το βασικότερο είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της βάσης, ένα 30-40%. Συμμετείχε, ψήφισε, γιατί ψήφισε η βάση αυτή τη φορά. Δεν ψήφισαν αντιπρόσωποι. Μάλιστα, μέρα που υπήρχε καρναβάλι στο Ηράκλειο, καρναβάλι στο Αρκαλοχώρι, ήρθαν και ψήφισαν. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί νομίζω και στο συνέδριο και εδώ, νικητής δεν είναι η Νομαρχιακή, είναι η βάση. Φαίνεται λοιπόν ότι η βάση συμμετέχει, συνδιαμορφώνει και είναι παρούσα και μας δίνει δύναμη. Και να ευχαριστήσω και όλους τους εθελοντές, συντρόφους και συντρόφους που ήταν στις φορευτικές επιτροπές. Όλο αυτό το μηχανισμό που παραγνωρίζουμε τον ευχαριστήσουμε, αλλά χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Και που το τελευταίο διάστημα τους τους έχουμε τρέξει αρκετά. Δηλαδή, να το τους έχουμε τρέξει αρκετά. Εντάξει, είναι μάχημε όμως πάντα. Οπότε, όλοι μας τις επάλξεις για τη μεγάλη μάχη που είναι η πολιτική αλλαγή στη χώρα που την έχει πάρα πολύ ανάγκη, νομίζω, και το διαπιστώνουμε καθημερινά όλοι μας. Ναι. Είπατε ο πρόεδρος, ο κ. Χασιλάκης θα έρθει πότε τις... Υπάρχει ένας προγραμματισμός 4 με 8 του Απρίλη να υπάρξει μια τριήμερη, τετραήμερη περιοδία του Προέδρου σε όλο το νησί. Το συζητάμε, το συνδιαμορφώνουμε και με τους άλλους νομούς και με την Αθήνα κεντρικά. Όταν οριστικοποιηθεί θα σας ανακοινώσουμε, αλλά αυτό είναι το παράθυρο το χρονικό που αυτή τη στιγμή συζητάμε. Μάλιστα. Άρα θα είναι παγκρίτια, παγκρίτια και πολυήμερη σε κάθε περίπτωση. Μην ξεχνάμε άλλως είναι και συμπατριώτης μας ο Στέφανος, είναι Χανιώτης. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δει και τον τόπο. Έχει πάει παντού σε όλη την Ελλάδα, εδώ δεν έχει έρθει. Κύριε Κλαράκη, μας χρωστάει. Ναι, γιατί αν δεν κάνω λάθος και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, πρόκειτο να έρθει, κάτι συνέβη στη Βουλή, δεν θυμάμαι τι έγινε. Αν θυμάμαι καλά, κάτι είχε συμβεί και είχε ματαιωθεί τότε πιθανότητα επίσκεψης. Και τον περιμένουμε τώρα στο νησί. Ευελπιστώ ότι θα ξανάρθει και πριν τις ευρωεκλογές, σε μια δεύτερη επίσκεψη. Νομίζω ότι γενικότερα από εδώ και πέρα κινούμαστε σε άλλους ρυθμούς όσο πλησιάζουν οι ευρωεκλογές. Έχουμε και υποψηφίους ευρωβουλευτές που εμείς θα τους αναδείξουμε μια διαδικασία μέσα από τη βάση. Ναι, μέσω κομματικές εκλογές. Ναι. Από εδώ, από Ηράκλειο, από Κρήτη θα έχουμε. Θα σας ανακοινωθούν από το κόμμα. Αυτή τη στιγμή στη φάση ενός πρώτου φιλτραρίσματος κεντρικού. Για τα βασικά δεν θα κοπεί κάποιος υπό την έννοια ότι αξιολογείται, αλλά για κάποιες βασικές παραμέτρους που αντιλαμβάνεστε όλοι για να μην έχουμε παρατράγουδα, θα περαστεί το Μητρό που είχε υποβληθεί
υποψηφιωτήτων και από εκεί πέρα η βάση. Α, είναι τα τυπικά δηλαδή. Τα τυπικά ουσιαστικά, ναι, για να μην έχουμε κάποια θέματα. Ναι. Και από εκεί πέρα η βάση θα εκφραστεί και θα επιλέξει τους ευρωβουλευτές της, τους υποψηφίους ευρωβουλευτές. Α, θα ξανακαλέσετε τη βάση να πάει. Προφανώς. Η βάση είπαμε ότι από εδώ και πέρα το είπε ο πρόεδρος. Θα διαμεσολάβεται. Δεν σημαίνει ότι καταργούμε τα όργανα. Σημαίνει ότι στις κρίσιμες αποφάσεις θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη των, σωστά, των συντρόφων μας, των ανθρώπων που στηρίζουν και τρέχουν και χάρη σε αυτούς ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τις ελπίδες κάποιων, δεν εξαφανίστηκε μετά το καλοκαίρι. Επανέρχεται δυνατότερος, ανανεωμένος και πάτε με τις ίδιες αξίες και με την ίδια προοδευτική κατεύθυνση. Ανανεωμένος, δυνατός στις ευρωεκλογές, τι θα κάνει, κύριε Κλαράκη, ο ΣΥΡΙΖΑ? Ένα λεπτό. Πριν μας πείτε τι θα κάνει στις ευρωεκλογές, πείτε μας. Γιατί η διαδικασία υποβολής των. Έχει κλείσει. Έχει κλείσει. Έχει κλείσει. Ωραία. Οι πληροφορίες τι λένε, από Κρήτη έχει κόσμο? Υπάρχουν υποψηφιότητες από Κρήτη. Αυτό γνωστά ξέρουμε. Ονόματα. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω ούτε εγώ, η διαδικασία διαλογής γίνεται στην Αθήνα. Έγινε ψηφιακά η υποβολή των υποψηφιωτήτων, ναι, οπότε όποιος ή όποια ενδιαφερόταν έστειλε το βιογραφικό της ψηφιακά, γίνεται η πρώτη αυτή αξιολόγηση που σας είπα και αν θυμάμαι καλά, 16 του μήνα θα γίνει η διαδικασία της ανάδειξης του ψηφοδελτίου. Μάλιστα. Άρα δεν έχετε ακούσει και στα πηγαδάκια εκεί και στα. Τα πηγαδάκια καλό είναι να κρατάνε το νερό μέσα και να βγαίνει όταν πρέπει να δροσιστεί αυτός που περνάει από δίπλα. Καλά, κάτι μπορεί να έχει ακούσει. Ναι, κάτι έχει ακούσει, αλλά σιγά να μην μας το πει. Να το πει, ναι. Και χρόνια ως το κουρμπέτι ξέρει τι πρέπει να κάνει, τι να πει και να μην πει. Κάτι θα έχουν πιάσει. Στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται αλλά δεν λέγονται. Σωστό. Ωραία, για πείτε μας τώρα στο ερώτημα του Μπάμπη, εσείς τι θα κάνετε πιστεύετε στις ευρωεκλογές? Κοιτάξτε, εκτιμώ αυτό που λέει και ο πρόεδρος, ότι πρώτος στόχος είναι να πάμε στο δυνατόν πιο καλά, να φανεί ότι είμαστε σε μια κυβερνητική τροχιά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πυλώνας προοδευτικός που έχει μια πραγματικά εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνηση του τόπου. Από εκεί και πέρα, αν κατορθώσουμε ακόμα και να βγούμε πρώτοι, προφανώς είναι ευχής έργων και θα το πολεμήσουμε. Οι συνθήκες είναι υποδιαμόρφωση. Βλέπετε το τοπίο, το πολιτικό είναι πολύ ρευστό το τελευταίο διάστημα. Οι δημοσκοπήσεις αρχίζουν και δείχνουν αλλαγές, σημαντικές αλλαγές. Δείχνουν όμως και ένα Πασόκ που δυναμώνει. Ναι, μόνο από αυτή τη στιγμή δεύτερο σε όλες τις δημοσκοπήσεις πια φαίνεται ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ, σε όλες, με ανωδικές τάσεις. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασελάκης αρχίζει πλέον και πιστώνεται πράγματα και την παρουσία του και αυτόν τον άοκνο αγώνα, γιατί πραγματικά είναι ακίνητος, δεν τον προλαβαίνουμε. Εκτιμώ ότι για μας υπάρχει ένα πεδίο δόξης λαμπρό αν δουλέψουμε όλοι μαζί και στηρίξουμε την προσπάθεια. Θεωρείτε και ότι όσο περνάει ο καιρός, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μας είπατε για τον ίδιο τον πρόεδρο. Βοηθάνε και συνολικά το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Διότι κακά τα ψέματα, όταν ξεκινήσαμε μια προσπάθεια, να σας θυμίσω ότι υπήρχαν οι εντάσεις των κομματικών εκλογών, οι αποχωρήσεις, οι ρήξεις, η αμφισβήτηση στο πρόσωπο του πρόεδρου. Αλλά στο συνέδριο νομίζω ότι τραβήχε μια κόκκινη γραμμή στο παρελθόν και στην επόμενη μέρα. Και εκεί ήρθε η βάση και είπε πολύ ξεκάθαρα: η επόμενη μέρα και εγγυητές δεν είναι κανένα πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η ίδια η βάση. Και σας καλούμε και απαιτούμε να πάτε παρακάτω. Και αυτό υλοποιούμε το όμα. Πάμε παρακάτω. Έχουμε τον πρόεδρό μας, όλοι μαζί, στοιχιζόμαστε σε ένα πρόγραμμα, σε μια συλλογική προσπάθεια για να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Όχι για να πάρουν καρέκλες οι φίλοι μας, οι συντροφοί μας. Νομίζω ότι αν ανοίξει αυτή η ατζέντα της πολιτικής κουβέντας, ο τόπος πραγματικά έχει ανάγκη την πολιτική αλλαγή σε όλα τα επίπεδα, από την καθημερινότητα του πολίτη μέχρι ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας, είναι πάρα πολλά τα θέματα και δεν πάει τίποτα καλά όσο και αν η κυβέρνηση επέρατε ότι τα κάνει όλα τέλεια. Σήμερα, ας πούμε, βγήκε ότι είμαστε οι δύο φτωχότερες χώρες, εμείς και η Βουλγαρία στην Ευρώπη. Μα εδώ την Παρασκευή θα ανακοινωθεί η αύξηση των κατώτατων μισθών. Ας το πει γύρω στο αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύει πολλούς για λίγο και λίγους για πολύ, αλλά όχι τους πάντες για πάντα. Και όπως είπε και ο κ. Καρακούσης, ο πρώην διευθυντής του Βήματος, δικαιώντας την αντιπολίτευση που φωνάζεται από το 19 για ένα μηντιακό σύστημα που στηρίζει απίστευτη κυβέρνηση, έλεος, σας στηρίξαμε όσο κανέναν άλλον και μας τη λέτε πρώτη φορά επειδή τολμήσαμε να σας κάνουμε τη στοιχειώδη κριτική μέσα από τη συχνότητα του Μέγκα και από τη σελίδα της Καθημερινής που μιλούσε για τη μονταζιέρα των Ντεμπών. Ναι. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα που στήθηκε με πάρα πολύ κόπο, κυρίως μέσα από ένα πολύ οργανωμένο και δομημένο μηντιακό σύστημα, το οποίο στήριξε σκληρά πράγματα και κατέπνιξε σκληρά αντιπολιτευτικές φωνές, που φτάσαμε να γίνουμε και γραφικοί όταν φωνάζαμε. Παιδιά, πνιγόμαστε, δεν μας αφήνουν κάποιες μέρες να μιλήσουμε. Τώρα φαίνεται λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί η αλήθεια και να βγουν σοφώς όλα. Και ειδικά όταν είσαι 57 ανθρώπους που έκαναν ζωντανοί σε ένα τραγικό δυστύχημα και μιλάμε για μονταζιέρες, για κόπη πέσινων μιλιών το ίδιο βράδυ που οι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί, για χώματα που μεταφέρθηκαν πιθανά με ανθρώπινα μέλη και πετάχτηκαν σε οικόπεδα για να εξαφανιστούν στοιχεία. Ναι. Νομίζω ότι αυτό θυμίζει πιο πολύ πολιτικό θρίλερ παρά μια ομαλή κατάσταση στη χώρα.
Και γι' αυτό ο Στέφανος Κασελάκης είπε ότι το μόνο πράγμα που μένει στον Πρωθυπουργό είναι να παρατηθεί ομαλά και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές για να αναπνεύσουμε. Τώρα, την ίδια στιγμή βεβαίως ο κ. Κασελάκης έκανε λόγους και για διεθνείς παρατηρητές. Είμαστε εμείς μια χώρα μπανανία, είμαστε μια χώρα που χρειαζόμαστε. Αυτό να ρωτήσετε το Μαξίμου. Παρατηρητές. Εσείς χώρα... λέτε, αν στο Βερολίνο ανακοινωνόταν ότι ο καγκελάριος μέσα από την καγκελαρία, ο ανιψιός του, παρακολουθούσε τους πολιτικούς του αντιπάλους, τι θα λέγανε. Σας λέω, Βερολίνο, η καγκελαρία, ο ανιψιός του κ. Σούλτς. Δεν τον ξέρω πώς είναι τον άνθρωπο, τον έχει δεξί του χέρι και παρακολουθεί με το Predator όλη την κυβέρνηση και τους πολιτικούς αντιπάλους και το στράτευμα. Και τους επιχειρηματίες της χώρας. Θα είχε φύγει και ο Σόλτς, έτσι κι αλλιώς θα είχαν φύγει όλοι μαζί. Και η εδώ έχουν μείνει όλοι. Μπορεί να είχε φύγει και το κτίριο εδώ, της καγκελάριας. Εδώ όμως δηλαδή. Όχι απλά δεν έφυγε το κτίριο, πλην του κ. Δημητριάδη που κατατομήθηκε για λόγους εντυπωσιασμού και για να πέσουν λίγο οι τόνοι, ουδής άλλος έφυγε τη θέση του. Ναι, την ίδια ώρα όμως. Εγγυάται κανείς λοιπόν ότι όταν παρακολουθούνται οι πάντες και ενδεχόμενα κρατούν στοιχεία και εκβιάζουν κόσμο, κάποιοι που είχαν τις κασέτες αυτά στα χέρια τους. Στα USB πια δεν έχουμε και κασέτες μας και σε μια μοντέρνα εποχή. Εγγυάται κανείς ότι αυτό μπορεί να γίνουν αδιάβλητα εκλογές και η χώρα δεν χρειάζεται παρατηρητές ενδεχόμενα από το εξωτερικό. Πάντως γι' αυτό πήραν αποστάσεις και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς πήραν αποστάσεις. Είναι και κομματάκι επικίνδυνο, κύριε Κλαράκη, να λέμε πράγματα αυτή τη στιγμή. Νομίζω κομματάκι πιο επικίνδυνο είναι να παρακολουθήσει τον αρχηγό του στρατού. Κομματάκι πιο επικίνδυνο να παρακολουθήσει τον κύριο Ανδρουλάκη που είναι αρχηγός κόμματος. Κομματάκι πιο επικίνδυνο να παρακολουθήσει ακόμα και την κυβέρνησή σου. Και όλο αυτό να γίνεται και να μην ανοίγει η ρουθούνη. Κομματάκι επικίνδυνο είναι τα τρένα να πηγαίνουν τυφλά και να μην αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη. Κομματάκι επικίνδυνο είναι να πνίγονται στρατόπεδα με ελικόπτερα στην πρώτη μεγάλη κακοκαιρία και να μην αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη που πνίγηκαν τα ελικόπτερα. Σε αυτό αναφέρεστε. Για το Στεφανοβίκη. Ακριβώς. Κομματάκι επικίνδυνο είναι όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα το τελευταίο διάστημα και δεν νομίζω ότι οι παρατηρητές θα μαυρώσουν την εικόνα της χώρας. Την εικόνα της χώρας την έχει μαυρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του νομίζω επάξια και θα πάρει το παράσημο γι' αυτό στις επόμενες εκλογές. Πάντως, η τραγωδία των Ντεμπών έχει βρεθεί για τα καλά στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και βλέπουμε και στη Βουλή, είναι σε εξέλιξη και διαδικασία. Έγιναν απίστευτες προσπάθειες να συγκαλυφθεί, ειδικά από την κυβέρνηση. Αν η κυρία Καρισιανού, η τραγική αυτή μητέρα, αν είχε την ψυχική δύναμη τους υπόλοιπους γονείς να τρέξουν, να πάνε μέχρι την Ευρώπη και να έρθει ο Ευρωπαίος εισαγγελέας εδώ και να απαιτήσει να ανοίξουν στόματα επιτέλους. Και να πάρει τέτοια δημοσιότητα που ουσιαστικά δεν μπορεί να κρυφτεί πια, νομίζω θα είχε κουκουλωθεί στα μπαζώματα του κυρίου Φλωρίδη. Γι' αυτό το επιστρέφουμε προφανώς. Διότι δεν θα μας τρελάνε κιόλας. Είδαμε όλοι στις κάμερες ότι μπαζώθηκε η περιοχή. Και τώρα μας λένε διάφορες δικαιολογίες για να μπουν οι Γερανοί, για να γίνει το ένα, για να γίνει το άλλο. Εγώ ξέρω σε ένα χώρο ενός ατυχήματος, σε ένα χώρο μάλλον ενός δυστυχήματος τόσο τραγικού που είναι υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Τι έγινε, πώς έγινε και τι μετέφερε ενδεχόμενα η εμπορική αμαξοστοιχεία που προκάλεσε την έκρηξη. Η αστυνομία πάει και βάζει. Έχει αποφαστεί, είναι πια ξεκάθαρο. Η αστυνομία πάει και βάζει κορδέλες, κλείνει τον χώρο και πριν διακριβωθεί ακριβώς τι έχει συμβεί, κανείς δεν πλησιάζει. Εδώ αλλοιώθηκε χώρος και στοιχεία αποδεικτικά. Και δεν νομίζω ότι αυτό πει τιμή για δυτική χώρα που δεν είναι μπανανία, διότι μας απειλούσε η δημοκρατία να μην γίνουμε Βενεζουέλα, αλλά έχουμε γίνει η Κολομβία των καρτέλ, όπου κράτος και παρακράτος δεν μπορούν να διακριθούν πια και πάρα πολύ, ξέρετε. Αυτές δεν είναι τακτικές μιας κυβέρνησης που απλά προσπαθεί επικοινωνιακά να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση. Το να λιώσεις συνομιλίες ή να λιώσεις το χώρο μιας εγκληματικής ενδεχόμενα πράξης ή να έχουν εξαφανιστεί τα βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Τώρα δεν βρίσκουμε ούτε τα βίντεο. Τις φορτωτικές, τίποτα. Το ξυλόλιο, πού το βρήκαμε, υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν θα μάθουμε ποτέ τι έγινε. Θα μάθουμε όμως. Όσο και αν φωνάζει ο κ. Φλωρίδης που μετέτρεψε στα πλημελήματα σε αδικήματα που σέλνουν στη φυλακή ανθρώπους, αλλά για τα Τέμπη δεν θέλει να μιλάμε, στα Τέμπη που έγινε το μεγάλο έγκλημα και ποινές και τιμωρία και ένοχοι θα αποκαλυφθούν, όσο και να φωνάζουν. Αύριο είναι να μιλήσει τώρα και ο τότε Υπουργός Υποδομών, ο Κώστας Καραμαλής. Αύριο ή σήμερα. Ή σήμερα. Νομίζω αύριο. Νομίζω ότι ο κ. Καραμαλής θα μιλήσει σήμερα. Σήμερα, νομίζω θα μιλήσει στις 7.30. Για να δούμε λοιπόν τι θα βγει. Ναι, άρα λογικά θα πρέπει να έχει βγει στο βήμα να έχει μιλήσει. Δεν ξέρω τα παιδιά πάνω που παρακολουθούν και τη Βουλή, αν έχουν εικόνα σχετικά με αυτό, να ακούσουμε και τι θα μας πει. Αν και νομίζω ότι ο ίδιος θα έχει μιλήσει. Μίλησε και στην Επιτροπή, δεν μίλησε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλές συνθήκες. Το να βγαίνεις να λες μας έκρινε ο λαός στις εκλογές ή ότι οι ευθύνες είναι ένα αποκλειστικά ανθρώπινο λάθος ή διαχρονικές ελλείψεις, πλέον αυτό το αφήγημα δεν έχει δράκο και δεν το πιστεύει κανένας. Διότι θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πέρα από τη Σύμβαση 717 που όντως δεν είχε υλοποιηθεί για πάρα πολλούς λόγους, γιατί ήταν προβληματική,
Αν τη μέρα του ατυχήματος λειτουργούσε το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου στην Αθήνα, στην Καρόλου Ντίλ, που το είχε κλείσει η Νέα Δημοκρατία μετά το 19, ή αν λειτουργούσε ο τοπικός σταθμός τηλεδιοίκησης στη Λάρισα που είχε καεί το καλοκαίρι του 19 και για μερικές χιλιάδες ευρώ δεν ξαναφτιάχτηκε, οι 57 άνθρωποι θα ζούσαν. Χωρίς να έχει υλοποιηθεί σήμα σε 7-17 και χωρίς να υπάρχει σύστημα σε όλο το σιδηρόδρομο. Οι άνθρωποι 57 ξεκίνησαν με εξοσυχίες, τώρα είχαν σπίτια τους και προγραμματίζονται να κάνουν το Πάσχα τους. Δεν ζουν όμως, άρα υπάρχουν ευθύνες. Ευθύνες μάλιστα τεράστιες, γιατί με πολύ λίγα χρήματα και χωρίς να χρειαστεί να υλοποιηθεί μια περίπλοκη σύμβαση με πολλά προβλήματα, θα μπορούσαν να είναι εν ζωή. Αυτό πρέπει να ακουστεί πολύ δυνατά. Δεν θα κρύβεται η κυβέρνηση πίσω από τις χρόνιες παθογένειες και προβλήματα. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Έτσι, δεν τα όμως το συγκεκριμένο δυστύχημα αιτιακά θα έχει αποφευχθεί αν λειτουργούσε το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου στην Καρόλου Ντίλ ή η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, που και τα δύο με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, το ένα είχε καεί, το δεύτερο και δεν είχε φτιαχτεί και το πρώτο είχε κλείσει. Να. Βέβαια, εντάξει, είναι η τραγωδία των τεμπών, αλλά είναι και άλλα θέματα. Γενικότερα μπαίνει το θέμα του κράτους δικαίου, αυτές οι διαρροές με τα email. Και η καθημερινότητα, βεβαίως, κύριε Κλαράκη, γιατί ταυτόχρονα με όλα αυτά παρακολουθούμε και έναν εργαζόμενο, μας τα έλεγε πριν από λίγο ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου. Έναν εργαζόμενο που στις πρώτες 10 μέρες δεν έχει μισθό, έχει εξαφανιστεί ο μισθός. Και ανθρώπους που περιμένουν πώς και πώς να. Να έρθουν τα καλάθια της Αρακοστής, τα καλάθια του Πάσχα, τα καλάθια του Νονού, τα καλάθια. Δυστυχώς. Και να ψωνίζει από τα καλάθια τελικά. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που υποτίθεται έχουμε τεράστια ανάπτυξη και η οικονομία μας πάει ράλι, αλλά οι ζωές μας πάνε συνεχώς από το κακό στο χειρότερο. Εμείς ζούμε άσχημα. Αυτό είπε και η Eurostat. Είστε οι πιο φτωχοί σε αγοραστική δύναμη. Εσείς και οι Βούλγαροι. Δεν ξέρω τι στοιχεία μπορεί να έχει η κεντρική σας κυβέρνηση ως νούμερα για κάποιους λίγους. Οι πολλοί περνάτε άσχημα και περνάτε πάρα πολύ άσχημα. Αν η βενζίνη έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο στο 1,90-1,92, τρέμω τι θα γίνει το καλοκαίρι. 1,96. Ωραία. Το καλοκαίρι τι θα γίνει με την τουριστική κίνηση. 2,5 ευρώ θα την πληρώνουμε. Στο σούπερ μάρκετ από εβδομάδα σε εβδομάδα, κρατάμε γραφική να τα λέμε, αλλά κάτι που αγοράζει μια εβδομάδα Α ποσό, την επόμενη κάνει Α συν 20%. Την μεθεπόμενη ανεβαίνει κι άλλο. Πόσο θα αντέξουν τα νοικοκυριά και πόσες ακόμα τις καταθέσεις θα αφομοιωθούν για να επιβιώνουν. Γιατί από τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας προκύπτει ότι ζουν από τα αίτημα. Τραβάνε οι άνθρωποι τις καταθέσεις τους. Πόσο ακόμα θα υπάρχει λίπος από ταμιευτικό για να αντέχουν οι οικογένειες να συντηρούνται τα παιδιά τους, οι παππούδες να συντηρούν τα εγγόνια και τα παιδιά τους. Αυτό το πράγμα οδηγεί σε αδιέξοδο. Και δυστυχώς νομίζω ότι όσο παραμείνει αυτή η κυβέρνηση, που ο μοναδικός της στόχος είναι να αποδομήσει όλο το δημόσιο, να το ξεπουλήσει και να λειτουργούν 4-5 ολιγοπόλια σε όλη τη χώρα, άσπρη μέρα δεν θα δούμε. Αυτή θα είναι και η ατζέντα, συσσαγωγικά, πηγαίνοντας προς τις ευρωεκλογές. Εκεί θα στοχεύσετε περισσότερο. Νομίζω ο πρόεδρος παρουσίασε την ατζέντα με τα 10 σημεία και τις ευρωεκλογές σε μια πολύ καλή εκδήλωση στην Αθήνα. Υπάρχει το ευρωπαϊκό κομμάτι, το οποίο δεν θα πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Πάρα πολλές αποφάσεις κρίσιμες για τη ζωή μας λαμβάνονται πια στις Βρυξέλλες. Βέβαια. Δηλαδή, οι βασικές κατευθύνσεις λαμβάνονται στις Βρυξέλλες. Τα κράτη-μέλη εξειδικεύουν και υλοποιούν. Ο κόσμος όμως το έχει καταλάβει αυτό. Όχι, φοβάμαι. Δηλαδή, ο απλός κριτικός, ο ψηφοφόρος των ευρωεκλογών. Ο απλός αγρότης στην Κρήτη, ο κτηνοτρόφος, πρέπει να καταλάβει ότι οι επιδοτήσεις και όλα αυτά που τον αφορούν καθημερινά κρίνονται από την ΚΑΠ. Κρίνονται από τις Βρυξέλλες. Άρα, το τι θα ψηφίσει στις ευρωεκλογές δεν είναι ένας ψήφος αδιάφορος ή της πλάκας, ή πάμε να κάνουμε ένα χαβαλέ, ή πάμε στην παραλία. Είναι κρίσιμη αυτή η ψήφος, διότι επηρεάζει τις ζωές όλων μας με άμεσες αποφάσεις που λαμβάνονται πια στις Βρυξέλλες και υλοποιούνται σε χρόνο άμεσο και στα ιστορικά των κρατών μελών. Άρα είναι μια πολιτική ψήφος, είναι μια κρίσιμη ψήφος και ταυτόχρονα νομίζω και τα δεδομένα της Ελλάδας πρέπει να στείλει και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση που περηφανεύεται ότι με το 41% κάνει ό,τι θέλει, ότι η αλαζονία και η περίοδος χάρτος τελείωσε. Και δεν μπορεί μονίμως να επικαλείται ένα γαλάζιο χάρτη μιας στιγμής για να κάνουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν, αδιαφορώντας για θεσμούς, κράτος, πολίτες και για το μέλλον των ανθρώπων αυτής της χώρας. Θα σας περιμένουμε εδώ στο πρώτο οκτάήμερο του Απρίλη. Με τον πρόεδρο. Με τον πρόεδρο. Μαζί. Είναι περιζήτητος. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Πάμε. We'll be right back.